Coach, καλή χρονιά. Νέα περίοδος ξεκινάει. Τι περιμένουμε? Ναι, νομίζω είναι σήμερα πολύ σημαντική μέρα για το αθηναϊκό ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Ξεκινάμε την προετοιμασία της μεικτής K17 εν ώψη του νέου πρωταθλήματος που θα ξεκινήσει σε περίπου 1,5 μήνα. Έχουμε καλέσει παιδιά που είχαμε πριν 2,5-3 χρόνια στις μικρότερες ηλικίες. Είναι παιδιά τα οποία έχουν αναπτύξει και αξιοποιήσει το ταλέντο τους. Νομίζω ότι τους παρουσιάζεται μια ευκαιρία να διεκδικήσουν καλύτερη συνέχεια και εμείς από την πλευρά μας θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να τους δημιουργήσουμε εκπαιδευτικά ερεθίσματα και προϋποθέσεις για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις δεξιότητές τους και το ταλέντο τους. Τα τελευταία χρόνια βλέπαμε ότι είχες μια αξιόλογη πορεία με τις προηγούμενες ομάδες. Πώς βλέπεις το νέο υλικό? Πιστεύω ότι τα παιδιά είναι σε καλό επίπεδο. Νομίζω ότι οι αδυναμίες έχουν, θα προσπαθήσουμε να τις επισημάνουμε και να τους προετοιμάσουμε και εμείς σε συνδυασμό και με τη συνεργασία που μπορούμε να έχουμε με τις ομάδες τους για να βελτιώσουν κάποιες αδυναμίες και στη συνέχεια να έρχονται σε εμάς εδώ βελτιωμένοι και κάθε φορά να δίνουν ό,τι περισσότερο μπορούν και για την δική τους προσωπική ανέλυξη αλλά και για την καλύτερη πορεία της μεικτής Αθηνών που όλα αυτά τα χρόνια στα πρωταθλήματα παίζει το ρόλο του πρωταγωνιστή και διεκδικεί τίτλους και πάρα πολλά προνόμια για τα παιδιά. Νομίζω ότι και φέτος μέσα από την οργανωμένη διαδικασία εκπαίδευσης και από τη δουλειά που θα γίνει θα έχουμε εξίσου πάλι μια καλή και πολύ ανταγωνιστική ομάδα που θα διεκδικήσει με αξιώσεις το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Είσαι πάρα πολλά χρόνια μέσα στα γήπεδα, έχεις μεγάλη εμπειρία όχι μόνο σαν ποδοσφαιριστής αλλά ειδικά σαν προπονητής που έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 80 αν θυμάμαι καλά. Έχουν περάσει πολλές γενιές από σένα σαν προπονητής στις μεικτές. Βλέπεις να υπάρχει κάποια διαφορά άμα κάνουμε κάποια σύγκριση η σημερινή γενιά με τις προηγούμενες? Πιστεύω ότι και τότε και σήμερα υπάρχει ταλέντο. Οι συνθήκες σήμερα είναι βελτιωμένες σχετικά με την υλικοτεχνική υποδομή. Στο παρελθόν είχαμε ταλέντα τα οποία ενδεχομένως δεν δεχόντουσαν οργανωμένα εκπαιδευτικά ερεθίσματα και προπόνηση έτσι σε ένα επίπεδο που να αναφέρεται και σε επιστημονικά δεδομένα. Αλλά τα ταλέντα θα έλεγα ότι αξιοποιούνται μέσα από τα πρωταθλήματα που γινόντουσαν τότε στις τεχνικές κατηγορίες αλλά και τις αλάνες που υπήρχαν. Σήμερα τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Η υλικοτεχνική υποδομή έχει βελτιωθεί, οι προπονητές είναι πιο καλλιεργημένοι με καλύτερες γνώσεις. Απλά πιστεύω ότι τα παιδιά δέχονται πάρα πολλά άλλα ερεθίσματα και προσανατολίζονται από το στόχο τους που είναι το σχολείο αλλά και η εξέλιξή τους στο ποδόσφαιρο με αποτέλεσμα να μην έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Νομίζω ότι αν δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στο θέμα της διαχείρισης του χρόνου των παιδιών σε συνδυασμό με την εκπαίδευση στο σχολείο και στο γήπεδο, νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα πράγματα. Υπάρχει ταλέντο, παραμένει αναξιοποιητό ακόμα. Νομίζω ότι με οργανωμένη δουλειά και στους συλλόγους αλλά και σε εθνικό επίπεδο θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Θέλουμε να ακούσουμε την ευχή του Τάσου Δημητρίου. Εύχομαι να ξεπεράσουμε γρήγορα το πρόβλημα της πανδημίας που είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας στην εξέλιξη του ποδοσφαίρου αλλά και της αξιοποίησης των ταλέντων. Έχει λειτουργήσει ανασταλτικά θα έλεγα. Αν διαχειριστούμε καλύτερα το πρόβλημα της πανδημίας, δεν έχουμε αρνητικές συνέπειες και προβλήματα ούτως ώστε να σταματήσει η δραστηριότητα, νομίζω ότι θα επανέλθουμε σιγά σιγά και βέβαια μέσα από δύσκολη προσπάθεια σε αυτό που γινόταν στο παρελθόν. Ευελπιστώ ότι όλοι μας, ο καθένας από τη δική του πλευρά, τόσο οι φορείς όσο και οι σύλλογοι και οι προπονητές αλλά και οι αθλητές να εφαρμόσουμε και να λειτουργήσουμε μέσα από κανόνες που πρεσβεύουν την υγειονομική έτσι διαδικασία και το πρωτόκολλο να έχουμε λιγότερα προβλήματα και να μπορέσουμε να δούμε πάλι το ποδόσφαιρο εκεί που πραγματικά θέλουμε και εκεί πραγματικά αξίζει. Coach, ευχαριστούμε και καλή χρονιά. Ευχαριστώ επίσης.